Εδώ είμαστε λοιπόν στο TV War του MAD και του Metal Hammer. Μπαίνουμε CEO στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και στο σημείο αυτό υποδεχόμαστε την front woman των Elysion, τη Χριστιανά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τι κάνεις? Μια χαρά και εκπροσωπώ όλους και όλοι μας μια χαρούλα. Σε χαιρετούμε. Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, το album των Elysion, το Silent Scream, κυκλοφόρησε πριν από 2 περίπου χρόνια και έχω την αίσθηση πως σιγά σιγά πρέπει να ετοιμάζετε το νέο σας άλμπουμ, το νέο υλικό. Ναι, είναι έτσι. Είμαστε στο στούντιο εδώ και κάποιους μήνες. Ετοιμάζουμε το καινούργιο μας δίσκο και μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με αυτό που βγαίνει. Έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας, αλλά προχωράμε δυναμικά και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εκ όσων γνωρίζω, ο κόσμος υποδέχτηκε έτσι ιδιαίτερα θερμά το άλμπουμ, το Silent Scream, αλλά πιστεύω πως όταν μπαίνουμε στη λογική της κυκλοφορίας και της δημιουργίας ενός επόμενου άλμπουμ, το άγχος πρέπει να είναι λίγο πιο τσιμπημένο. Ισχύει ότι όταν μια μπάντα κάνει την πρώτη της κυκλοφορία, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Γιατί είναι η πρώτη δουλειά και ο κόσμος δεν έχει με τι να συγκρίνει αυτό το οποίο έχει στα χέρια του. Οπότε, όπως είναι λογικό, μια δεύτερη δουλειά είναι δύσκολο πάντα να αποφύγεις το να υπάρχει κάποια σύγκριση με το πρώτο κτλ. Απ' την άλλη, αυτό είναι μια παγίδα στην οποία ευτυχώς δεν έχουμε πέσει. Κάναμε μια πολύ καλή αρχή, πιστεύω, και είμαστε ενθουσιασμένοι με την ανταπόκριση του κόσμου, πραγματικά. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι να εξελίσσεται ένα συγκρότημα, να κάνει κάποια βήματα παραπάνω όσο κάνει και περισσότερες δουλειές και πιστεύω ότι αυτό θα κάνουμε και για τον επόμενο δίσκο. Κάτι σχετικό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς μπορεί ένα συγκρότημα να εξελίσσεται, να προχωράει μπροστά, αλλά παράλληλα να διατηρεί την ταυτότητά του? Νομίζω ότι όταν η ταυτότητα είναι σαφής, μουσικά, μέσα στον καθένα, και όταν οποιαδήποτε δουλειά έχει κάνει κάποιος, είναι μια δουλειά που έχει γίνει με ειλικρίνεια και όχι για να πουλήσει ή για να εξυπηρετήσει, ας πούμε, κάτι άλλο, μια συνταγή ή οτιδήποτε, αυτή η ταυτότητα θα διατηρηθεί γιατί είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μας. Ναι. Παράλληλα, είναι πολύ λογικό όσο εξελίσσεται η δουλειά να προστίθενται καινούργια χαρακτηριστικά και όπως προστίθενται καινούργιες εμπειρίες και στις μουσικές μας ταυτότητες. Οπότε αυτό είναι και το ζητούμενο, νομίζω. Υπάρχουν ναι μεν κάποια νέα στοιχεία τα οποία θα κινήσουν ίσως και το ενδιαφέρον περισσότερο σε κάποιον να ακούσει έναν δεύτερο δίσκο. Αλλά παράλληλα να μην χαθεί και το ύφος μιας μπάντας. Μάλιστα. Που λες πριν από κάποια χρόνια, ένας συνάδελφος, ένας heavy metal reporter, εν πάση περιπτώσει, εφήβρε τον πολύ άστοχο κατ' εμέ τίτλο female fronted metal και τα έβαλε όλα εκεί μέσα. Ανεξάρτητα από το αν η τραγουδίστρια είναι σοπράνο, από το αν τραγουδάει growls, από το αν τραγουδάει κανονικά με τη φωνή της, όλα τα έχουμε βάλει μέσα στο καζάνι, αν θέλεις, του female fronted metal και πολλές φορές πιστεύω ότι τα συγκροτήματα τα οποία έχουν μια κοπέλα μπροστά δικούνται από αυτόν τον όρο. Πώς το σκέφτεσαι εσύ? Και εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο όρος. Νομίζω δεν είναι θέμα μάλλον του να μου αρέσει ή να μην μου αρέσει. Αλλά τον θεωρώ τόσο γελίο όσο το να χρησιμοποιούσε κανείς τον όρο male fronted metal. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα συνέβαινε αυτό ποτέ. Άρα είναι εξίσου γελίο και το να βάζεις όλες τις μπάντες σε ένα τσουβάλι, επειδή τυχαίνει να έχουν μια γυναίκα μπροστά. Μην λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη φωνητικά ακριβώς είναι αυτά που έχει μπάντα, αλλά και τη μουσική παίζει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν όλα τα συγκροτήματα που έχουν διαφορετικό ύφος, ίσως ας πούμε, να χαρακτηρίζονται από το female fronted metal, απλά λόγω του φίλου του τραγουδιστή. Εντάξει, πάντως είτε το θέλουμε είτε όχι, το πρώτο στοιχείο το οποίο προσέχει κάποιος στους Elysion είναι πως πρόκειται για ένα συγκρότημα το οποίο έχει γυναικεία φωνητικά. Από εκεί και πέρα, ποια θα έλεγες πως είναι τα βασικά στοιχεία του ήχου των Elysion? Είμαστε ένα συγκρότημα που αποτελείται από άτομα με διαφορετικά ακούσματα γενικά. Νομίζω ότι η επιτυχία μας, τουλάχιστον έτσι όπως θέλουμε εμείς να την αισθανόμαστε, είναι ότι έχουμε καταφέρει να συνδυάσουμε τα διαφορετικά μας ακούσματα αυτά. Κινούμαστε στον χώρο του ατμοσφαιρικού metal με ένα πολύ γενικό τώρα πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα έχουμε κάποιες πιο electro, κάποιες gothic επιρροές που σε κάποια κομμάτια κάποιες είναι πιο έντονες, σε κάποια άλλα λιγότερο κτλ. Αλλά γενικότερα είμαστε αρκετά ανοιχτοί ως προς τα ακούσματά μας και ακόμη πιο ανοιχτοί ως προς το να τα ενσωματώσουμε στον ήχο μας. Και ειδικά κάτι τέτοιο προσπαθούμε να κάνουμε και στο δεύτερο δίσκο. Ωραία. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες των Elysion όταν είσαι στο σπίτι και σκέφτεσαι μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η μπάντα, πού βάζεις φρέν? Είναι μια ερώτηση που νομίζω ότι
κανένας δεν μπορεί ακριβώς να την απαντήσει. Σίγουρα χωρίς στόχους και χωρίς όνειρα, ειδικότερα παίζοντας μέταλλ στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι θα έφτανε κάποιος μακριά. Οπότε έχουμε λίγο αφήσει κάποιο αντικειμενικό όριο, στόχο στην άκρη και για μας ο μεγαλύτερος στόχος είναι απλά να είμαστε αξιοπρεπείς, να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται και να είμαστε περήφανοι για τη μουσική που βγάζουμε. Αν συμβεί αυτό, πιστεύω ότι για μας θα έχουμε πετύχει τον ορισμό της επιτυχίας. Ναι. Στις 3 του Δεκέμβρη εμφανίζεται μαζί με τους Lacuna Coil στο Gagarin Club, στο Gagarin 205 και έχω την εντύπωση πως αν η Κριστίνα Σκάβια βρίσκεται στο κλαμπ την ώρα που θα παίζετε εσείς, θα πεισμώσει πάρα πολύ όταν θα έρθει η ώρα της να βγει στη σκηνή. Είστε λίγο ανταγωνιστικές μεταξύ σας. Γενικότερα γυναίκες του χώρου. Εμένα δεν με παίρνει από κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί... Όχι εσύ με την Κριστίνα, γενικότερα γυναίκες του χώρου. Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν έχω φτάσει ακόμα πουθενά. Οπότε ξέρεις, το να σου πω ότι είμαι ανταγωνιστική ως προς ποιον και ως προς ποια. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είμαι. Από εκεί και πέρα το κατά πόσο αν κάποιοι φτασμένοι, ας πούμε, front women, ας πούμε, είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους, θεωρώ ότι λογικά πρέπει να ισχύει. Ναι. Για πες μου για τους Lacuna Coil λίγο, πώς φαίνονται γενικώς. Εντάξει, είναι από τα συγκροτήματα που έχουν αφήσει ένα πολύ έντονο στίγμα στο χώρο του ατμοσφαιρικού, ας πούμε, metal και ειδικά με γυναικεία φωνητικά. Είναι μέσα στις επιρροές μας. Μου αρέσουν προσωπικά πάρα πολύ και ειδικότερα είναι από τα συγκροτήματα που με χαρά διαπίστωσα ότι στα live με ενθουσίασαν πολύ περισσότερο από ότι ακούγοντας κάποιο CD. Ναι. Δηλαδή είναι για μένα μεγάλο κριτήριο αυτό, να πηγαίνω σε μια συναυλία και να με κερδίζει ένα συγκρότημα πολύ περισσότερο με την ενέργεια που έχει πάνω στη σκηνή. Ναι. Από τις κυρίες του χώρου, ποιες ξεχωρίζεις γενικώς, όχι μόνο για την φωνή τους, όχι μόνο για την απόδοσή τους, αλλά γενικότερα για την νοοτροπία τους, για το πώς συμπεριφέρονται στον κόσμο, για το πώς στείνονται πάνω στη σκηνή, για την συνολική τους εμπασχερήπτωση εικόνα. Ποιες είναι αυτές που έχουν έτσι εντύπωση. Θα έλεγα ότι η Κριστίνα Σκάμπια είναι μία από αυτές που ξεχωρίζω. Mm-hmm. Δηλαδή, τουλάχιστον σε ό,τι έχω δει εγώ, είτε βιντεάκι είτε οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ καλή τόσο σε θέμα απόδοσης, όσο και σε και επικοινωνία με τον κόσμο και γενικώς παρουσία πάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι είναι μια παρουσία που έχει δώσει πάρα πολύ στο συγκρότημα και είναι ο κύριος λόγος της επιτυχίας των Lacuna. Ναι. Γενικά, θαυμάζω παρουσίες με διαφορετικά, με ετερόκλητα στοιχεία, αρκεί να έχουν οτιδήποτε είναι επιβλητικό ώστε να τραβήξει το ενδιαφέρον πάνω στη σκηνή. Είτε αυτό είναι έστω και απλή ομορφιά. Mm-hmm. Απλά να είναι κάτι που να είναι αρκετά επιβλητικό για να γοητεύσει το κοινό. Ωραία. Τι να περιμένουμε από τους Elysion στο συγκεκριμένο live, θα ακούσουμε και μια τραγούδια, κάτι. Νομίζω πως με χαρά το περιμένουμε κι εμείς, γιατί μετά από αρκετό καιρό που έχουμε να εμφανιστούμε, ειδικά στην Αθήνα, θα δώσουμε ραντεβού με τους φίλους μας ξανά και ελπίζουμε να αποκτήσουμε και καινούριους. Και αν όλα πάνε καλά, ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να παίξουμε και κάτι από το καινούργιο μας υλικό, που το επίσης το περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Mm-hmm. Σε λίγο θα δούμε εσένα εδώ μαζί με τους δύο κιθαρίστες του συγκροτήματος να ερμηνεύετε unplugged κάποια από τα τραγούδια σας. Και θέλω να σε ρωτήσω ότι τα τραγούδια σας έχουν τέτοια δύναμη και τέτοια ποιότητα που ακόμα και απογυμνωμένα νομίζω φανερώνουν την αξία τους. Χωρίς τη δύναμη του ηλεκτρισμού ή όλο αυτό το εφέτο που μπορεί να περικλεί μια metal κυκλοφορία. Ο Τζόνι Ζήρο θα είναι πολύ ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή που σε ακούει να το λες αυτό. Χαιρόμαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι τα κομμάτια μας έχουν μέσα στην απλότητά τους κάποια ομορφιά και κάποια δύναμη. Και νομίζω ότι αυτό είναι τελικά το ζητούμενο. Δηλαδή δεν έχει σημασία το τι είναι αυτό που παίζει μια μπάντα ή οτιδήποτε, αρκεί να δίνει τη μουσική της με έναν απλό τρόπο. Και αυτό να περνάει σε κάποιον που την ακούει και απλά να είναι κάτι όμορφο, να αφήνει ένα όμορφο συνέστημα. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστιανά, να ακούσουμε σήμερα εδώ. Όλοι οι Ελίζες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και στην εμφάνισή σας με τους Lacuna Coil, αλλά και σε ό,τι κάνετε στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξανά. Πάμε να δούμε εμείς τώρα τους Elysion σε μια unplugged απόδοση κάποια από τα γνωστά τους τραγούδια και επιστρέφουμε στη συνέχεια εδώ στην κανονική ροή της εκπομπής μας. Πήγαμε.